Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη γκάμα φορολογικών εντύπων τα οποία ακολουθούν τις φορολογικές μας δηλώσεις. Μιλάμε για το έντυπο το Ε3 που αφορά ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και όλους όσους έχουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα ή θεωρείται ότι έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Να πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές οι οποίες συντελούνται είναι σε διάφορα επίπεδα με βασικό προσανατολισμό του εντύπου στο να μπορούν να γίνουν περισσότερες διασταυρώσεις. Δηλαδή, κάθε αλλαγή που γίνεται, γίνεται κατά βάση για να μπορεί να γίνει και κάποια καινούργια διασταύρωση μέσα από το έντυπο. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές είναι, καταρχήν, τα νέα έντυπα έχουν μεγαλύτερη ανάλυση δαπανών για τα διάφορα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Εδώ λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση από το Υπουργείο μεταξύ των επιχειρήσεων στο τι δαπανάει μία επιχείρηση, τι δαπανάει άλλη, τι τζίρους έχει και από εκεί και πέρα να βγει κάποιος δείκτης ο οποίος θα δείχνει ποιες επιχειρήσεις εμφανίζουν μειωμένες δαπάνες και έχουν δυσανάλογα έσοδα από τη δραστηριότητά τους. Επίσης, να πούμε ότι ενισχύεται η πληροφορία που δίνονται μέσω των εντύπων σχετικά με το προσωπικό, με τις αμοιβές, με το ποιοι εργαζόμενοι δουλεύουν με μπλοκάκι, ποιοι εργαζόμενοι είναι εποχικοί υπάλληλοι, καθώς και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί πέρα θα γίνουν διασταυρώσεις για το αν έχουν αποδοθεί σωστά οι ασφαλιστικές εισφορές, αν απασχολείται με δύσκολο, έτσι, με περίεργο τρόπο το προσωπικό, έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιοι δείκτες που να δείχνουν κάποια παραβατική συμπεριφορά από άποψη τήρησης της εργατικής και εργασιακής νομοθεσίας. Και σαφώς θα μπαίνουν και κάποιοι δείκτες που δείχνουν πώς κινείται η επιχείρηση σε επίπεδο τζίρων, σε επίπεδο εσόδων, το οποίο βέβαια είναι βασικό για να συγκριθούν οι επιχειρήσεις με βάση τα νέα συστήματα φορολογικού ελέγχου και έτσι ώστε μέσω συγκριτικών κινήσεων να δούμε αν μια επιχείρηση έχει μικρότερα έσοδα σχέση με τον ανταγωνισμό της. Επίσης, θα υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τις ιστοσελίδες, όπως επίσης και την δραστηριότητα που έχουμε στο διαδίκτυο. Δηλαδή, πολλή προσοχή, καθώς όλη αυτή η εξέλιξη στο κομμάτι του διαδικτύου έχει δημιουργήσει μια δραστηριότητα επιχειρηματική, η οποία ενδεχομένως να εκφεύγει του κράτους από τον τρόπο με τον οποίο την εντοπίζει. Οπότε, εδώ πέρα λοιπόν θα κληθούμε να αναγράψουμε ποιες ιστοσελίδες χρησιμοποιεί μια επιχείρηση.